Ευχαριστώ, αδελφοί. Θα συνεχίσουμε τη σειρά των μαθημάτων μας, επιστήμη κυβερνήσεως, μέσα από το Λόγο του Θεού, καθώς ο Θεός προσδιορίσε να είμαστε όλοι μας οικονόμοι, αφενός μεν της πολυειδούς χάριτος του Θεού, καθώς είναι πολύμορφη η χάρις του Θεού στη ζωή μας, αλλά και των μυστηρίων του Θεού, δηλαδή των κρυφών σχεδίων και γεγονότων και πραγμάτων τα οποία γίνονται, λαμβάνουν χώρα στον πνευματικό κόσμο. Σήμερα με τη χάρη του Χριστού θα διαβάσουμε τη σελίδα 1033. Είναι από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εφεσίους, από το πρώτο κεφάλαιο και το 15 εδάφιο. Πρώτο κεφάλαιο, 15 εδάφιο, σελίδα 1033, επιστολή προς Εφεσίους του Αποστόλου Παύλου. «Δια τούτο κι εγώ ακούσα στην εις τον Κύριον Ιησούν πίστην σας και εις πάντα στους Αγίους αγάπην, δεν πάβομαι ευχαριστών το Θεόν υπερ ημών, μνημονεύων ημάς εν τες προσευχές μου. Δια να σας δώσει ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ της δόξης, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωσιν αυτού, ώστε να φωτιστώσει εφθαλμή του νοό σας, εις το να γνωρίσετε ποια είναι η ελπίση προσκλήσεως αυτού και τι ο πλούτος της δόξης της κληρονομίας αυτού εις τους Αγίους και τι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς εμάς τους πιστεύοντας κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού την οποία ενέργησεν εν το Χριστό αναστήσας αυτόν εκ νεκρών και κάθισεν εκ δεξιών αυτού εν της ουρανής, υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητος και παντός ονόματος ονομαζομένου, ου μόνον εν το αιώνι τούτο, αλλά και εν το μέλλοντι. Και πάντα υπέταξεν υπό τους πόδας αυτού, και έδωκεν αυτόν κεφαλήν υπεράνω πάντων εις την Εκκλησία, ήτης είναι το σώμα αυτού, το πλήρωμα του τα πάντα εν πάση πληρούντος. Και σας όντας νεκρούς δια τας παραβάσεις και τας αμαρτίας σε ζωοποίησεν, εις τας οποίας περιεπατήσατε ποτέ, κατά το πολίτευμα του κόσμου τούτου, κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος, του πνεύματος του οποίον ενεργεί την σήμερον, εις τους ιούς της απηθείας, μεταξύ των οποίων και εμείς πάντες ανεστράφημεν ποτέ, κατά τας επιθυμίας της σαρκοσιμών πράττονται στα θελήματα της σαρκός και των διαλογισμών. Και είμεθα εκφύσεως τέκνα οργής ως και ηλυπή. Ο Θεός όμως πλούσιος όνης έλεος, εις την πολλήν αγάπην αυτού με την οποία ανηγάπησεν ημάς, και ενώ είμεθα νεκροί δια τα αμαρτήματα, εζωοποίησεν ημάς μετά του Χριστού, κατά χάριν είστε σε σωσμένοι, και συνανέστησε και συνεκάθισεν εν της επουρανής δια του Ιησού Χριστού, δια να δείξει στους επερχομένους αιώνας τον υπερβάλλοντα πλούτο της χάριτος αυτού, δια της προσημάς αγαθότητος εν Χριστώ Ιησού. Διότι κατά χάριν είστε σε σωσμένοι δια της πίστεως. Και τούτο δεν είναι από εσάς ούτω δώρον. Ουχή εξ έργων, δια να μην καυχηθείτες, διότι αυτού ποίημα είμεθα, κτιστέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά, τα οποία προετοίμασε ο Θεός, δια να περπατήσομεν εν αυτής. Αμήν. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν, με αποκάλυψη Θεού, γνωρίζει, θα τολμούσα να πω, τα πάντα από πνευματικής απόψεως μπορεί να εξηγήσει όλα όσα συμβαίνουν και πάλι στα πιο σωστά συνέβησαν, συμβαίνουν τώρα και θα συνεχίσουν να συμβαίνουν στον αιώνα τούτο αλλά και θα εξακολουθούν να συμβαίνουν στους αιώνες των αιώνων. Καθώς ο Θεός εν αρχή επίησε τον ουρανό και τη γη και επαναλαμβάνω και τον ουρανό και τη γη, τον ουρανό για αιώνια κατοίκησή του και τη γη για προσωρινή κατοίκηση του πιο αγαπημένου και πιο ένδοξου, αν και ελλιπούς εις δόξαν δημιουργήματός του, των άνθρωπων. Και λέω ένδοξον όχι για το παρόν, δηλαδή για τη φυσική κατάσταση του ανθρώπου, για όλα όσα έχει σχεδιάσει γι' αυτόν δια το μέλλον. Και το σχέδιο του Θεού για τον άνθρωπο για το μέλλον είναι αιώνια παρουσία σε αυτό που εν αρχή επίησε ο Θεός, τον ουρανό, που είναι η αιώνια κατοίκησή του.
Δηλαδή ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο για να κατοικεί, με απλά λόγια, αιώνια μαζί του. Αιώνια. Και όχι μόνο να κατοικεί αιώνια μαζί του, αλλά και να βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων, στον πνευματικό κόσμο, σε όλες τις πνευματικές δυνάμεις. Απίστευτο, τον αμαρτωλό, τον άθλιο, τον τυδανό άνθρωπο, όπως θα δούμε παρακάτω, τον προσδιορίσε, τον έφτιαξε για να βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων, σε όλες τις πνευματικές δυνάμεις, αγγέλους, αρχαγγέλους, χερουβίμ, σεραφείμ και όλες τις ουράνιες υπάρξεις, να βασιλεύει ο άνθρωπος. Όμως αυτό το μεγάλο έργο το έκαμε να βασιλεύει δια του Ιησού Χριστού. Γιατί στον Χριστό, τον άνθρωπο Χριστό Ιησού, εδόθη η απεριόριστη εξουσία στον ουρανό και στη γη, η απεριόριστη εξουσία, και τον οποίον κατέστησε βασιλιά των βασιλιάδων και κύριων των κυρίων. Και το μεγάλο μυστήριο και θαύμα το οποίο ο Θεός προσδιορίσε είναι να δημιουργήσει νύμφη δια των υιών του το μονογενή, η οποία εν Χριστώ Ιησού και αυτή θα βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. Και η νύμφη την οποία ο Θεός προσδιορίσε να δημιουργηθεί είναι η Εκκλησία του Χριστού, που είναι το σώμα του Χριστού, που είναι το πλήρωμα του τα πάντα εν πάση πληρούντος. Απίστευτο. Η Εκκλησία, εμείς δηλαδή, όχι βέβαια μόνο εμείς, έτσι, όλη η Εκκλησία μέσα στην οποία είμαστε και εμείς. Κάποτε, από τώρα άλλωστε, αποτελεί το πλήρωμα του τα πάντα εν πάση πληρούντος. Ποιος είναι αυτός ο οποίος τα πάντα εν πάση πληρεί? Ο Παντοδύναμος Θεός. Και το πλήρωμα, δηλαδή η τελειότης, η δόξα. Θα τολμούσα να χρησιμοποιήσω τη μοναδική λέξη την οποία χρησιμοποίησε ο Θεός, ο Λόγος του Θεού για τον Ιησού Χριστό. Το απάβγασμα της δόξης. Που είναι ο Χριστός το απάβγασμα της δόξης του Θεού, θα αποτελεί η νύμφη, η εκλεκτή του Ιησού Χριστού στους αιώνες των αιώνων. Και όλα αυτά έγιναν κατά τη θείαν αυτού πρόθεση. Καθώς προκαταβολής κόσμου, πριν να δημιουργήσει τα πάντα, είναι ένας υπέροχος δημιουργός. Δεν δημιουργεί βλέποντας και κάνοντας, αλλά σχεδιάζει απόλυτα την αρχή και το τέλος. Όπως κάνουν όλοι οι σοφοί άνθρωποι. Ένας μηχανικός δεν σχεδιάζει τα θεμέλια και τελειώνει και λέει μετά βλέποντας και κάνοντας, αλλά ολοκληρώνει το σχέδιό του μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια του σπιτιού. Και όλοι οι σοφοί άνθρωποι, οι επιστήμονες άνθρωποι στον κόσμο αυτό, κάνουν σχέδια, σχεδιάζουν. Χωρίς σχέδιο ο άνθρωπος, χωρίς προγραμματισμό, ο άνθρωπος είναι άχρηστος, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και βέβαια αυτή την ικανότητα να σχεδιάζει του την έχει χαρίσει ο Θεός, καθώς έφτιαξε τον άνθρωπο απ' αρχής κατ' εικόνα και ομοίωση αυτού. Όμως προκαταβολής κόσμου ο Θεός προσδιορίσε τον άνθρωπο να είναι, εξέλεξε μάλιστα τον άνθρωπο να είναι Άγιος, Άγιοι οι άνθρωποι διά του Ιησού Χριστού μέσα στην αγάπη του Θεού. Τι θα πει Άγιοι? Ξεχωρισμένοι και τέλειοι. Γιατί ο άνθρωπος από τη στιγμή που αναγεννάται δεν διορθώνεται, ο Θεός δεν διορθώνει, δεν κάνει μπαλώματα στο τρίπιο παντελόνι, αλλά το πετάει και κάνει καινούριο παντελόνι. Επαναλαμβάνω, όπως τον παλιό κόσμο δεν τον διόρθωσε όταν έφτασε στο πλήρες της αμαρτίας, όταν υπήρχε ο Νόε, την εποχή του Νόε, αλλά τον κατέστρεψε και έκαμε νέα τα πάντα. Και στο τέλος τον κόσμο αυτό τότε τον κατέστρεψε διείδατος. Τώρα θα καταστρέψει τον κόσμο αυτό όπως υπάρχει, γιατί όλα αυτά θα παρέλθουν. Μόνο ο Λόγος του Θεού μένει στον αιώνα και η Εκκλησία του Χριστού. Και αυτό τον κόσμο θα τον καταστρέψει, και πλησιάζει τούτο, με φωτιά.
και τα στοιχεία του σύμπαντος θα διαλυθούν. Αλλά δεν καταστρέφει ο Θεός. Δημιουργεί σαν τον σοφό άνθρωπο. Γκρεμίζει και ύστερα οικοδομεί. Δεν υπάρχει ένα παλιό κτίσμα που χτίζει πάνω σε αυτό, θα πέσει. Γκρεμίζει, πετάει, καθαρίζει, σκάβει νέα θεμέλια και δημιουργεί νέα κατοικία, νέα τα πάντα. Το ίδιο ακριβώς, αδερφοί αγαπητοί, κάνει και στον άνθρωπο. Και αυτό είναι ο υπερβάλλον ζήλος και η υπερβάλλουσα δόξα της χάριτος του Θεού. Παίρνει τον άνθρωπο, τον ταλαιπωρημένο, τον δυστυχισμένο, τον άθλιο, που βρίσκεται κάτω από τη δυστυχία που επικρατεί στον κόσμο, καθώς άρχον του κόσμου τούτου είναι ο διάβολος, θανατωμένο, πεθαμένο, όχι το θάνατο της σαρκός, αλλά το θάνατο το οποίο προφήτευσε ο Θεός στον Αδάμ και στην Εύα όταν τους είπε «Μη φάγετε από τον καρπό του δέντρου της γνώσεως του καλού και του κακού», γιατί μέχρι τότε ο Αδάμ και η Εύα ήξερε μόνο το καλό. Αν μάθεις το κακό δεν θα σε θανατώσει. Όταν μάθει ο άνθρωπος το κακό, τον θανατώνει. Αν μάθεις το κακό, αν φας από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού, εξάπαντος θα πεθάνεις. Και βεβαίως οι άνθρωποι αυτοί ζήσανε ακόμη 800 χρόνια και δεν πέθαναν, πέθαναν. Αλλά όχι το φυσικό θάνατο, που ο φυσικός θάνατος είναι ο αποχωρισμός του σώματος από την ψυχή, αλλά τον πνευματικό θάνατο, που είναι ο αποχωρισμός του ανθρώπου, του εσωτερικού ανθρώπου καλύτερα, του ανθρώπου εν γέννη, από τον παντοδύναμο Θεό, που είναι ο πατέρας και ο δημιουργός των πάντων και του ανθρώπου. Και όταν ο άνθρωπος αποχωριστεί από τον πατέρα τον ουράνιο, είναι ορφανός, είναι απροστάτευτος, είναι ανυπεράσπιστος. Και δεν είναι μόνο ότι απαχωρίζεται και χάνει την παρουσία του Θεού, γιατί ο Θεός είναι φως, ο Θεός είναι αγάπη, δεν είναι ότι χάνει μόνο την αγάπη του Θεού, αλλά χάνει και το φως και βρίσκεται στο σκοτάδι. Χάνει και τη ζωή, βρίσκεται στο θάνατο. Χάνει και την αλήθεια, βρίσκεται στο ψέμα. Χάνει τα πάντα και βρίσκεται στο πουθενά. Μέσα σε ένα πνιχτό σκοτάδι που δεν γνωρίζει τι να κάνει, που να πάει, δυστυχισμένος, ταλαιπωρημένος, γεμάτος από πάθη, από επιθυμίες, από ασθένειες σώματος, ψυχής και πνεύματος, γεμάτος από πόνο, χωρίς παρηγοριά. Ο Θεός όμως έχει προσδιορίσει ο άνθρωπος αυτός να ακούσει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και να πιστέψει στον Ιησού Χριστό, τον Υιόν του Θεού του Ζώντος. Γιατί η πίστη έρχεται δια της ακοής και η ακοή δια του Λόγου του Θεού. Και όταν ο άνθρωπος πιστέψει στο Λόγο του Θεού, πιστέψει στην αποκάλυψη του Θεού ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, είναι ο ενσαρκωμένος Λόγος του Θεού, είναι ο Θεός που ήλθε εν σαρκή, αν πιστέψει και επικαλεστεί το όνομα αυτού, το όνομα του Χριστού, λέγοντας πάρα πολύ απλά «Χριστέ μου σώσε με», τότε ο Θεός τον σώζει. Από τι τον σώζει? Από όλα. Από τις ταλαιπωρίες της ζωής αυτής, της σαρκός αυτού, από τις ταλαιπωρίες της ζωής αυτής, της ψυχής αυτού και από τις ταλαιπωρίες της ζωής αυτής, του πνεύματος του ανθρώπου. Γιατί ο άνθρωπος ταλαιπωρείται και στο σώμα και στην ψυχή και στο πνεύμα. Πλήρης ταλαιπωρία. Απελπισία, απογοήτευσης, κατάθλιψης, στο τέλος γερατιά και ο θάνατος ο τελικός. Ο Θεός όμως αγαπάει τον άνθρωπο. Γι' αυτό έστειλε τον Υιόν του το μονογενή να πεθάνει πάνω στο σταυρό του Γολγοθά για τις αμαρτίες του. Και να τον αναστήσει για τη δικαίωσή μας. Και έτσι ο άνθρωπος ο οποίος θα πιστέψει στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, ο Θεός θα τον αναγεννήσει και ο Χριστός θα τον σφραγίσει με τη σφραγίδα του Πνεύματος του Αγίου, που είναι ο αραβόν της κληρονομίας των πιστών από τον Πατέρα, καθώς όποιος δεχθεί τον Ιησού Χριστόν, σε αυτόν ο Θεός δίνει εξουσία να γίνει
τέκνο Θεού. Γιατί όλοι οι άνθρωποι δεν είναι παιδιά Θεού, είναι δημιούργηματα του Θεού. Ο Θεός όμως όταν δεχτείς τον Χριστό σε κάνει παιδί του και απολαμβάνεις την πατρική αγάπη του παντοδύναμου Θεού. Που όπως ένας πατέρας φροντίζει να καλύπτει πρώτον τις ανάγκες του παιδιού του, έτσι και ο πατέρας φροντίζει να καλύπτει τις ανάγκες μας. Δεύτερον, φροντίζει για την υγεία του παιδιού του, έτσι και ο πατέρας μας, για την προκοπή του παιδιού του, έτσι και ο πατέρας μας. Και στο τέλος φροντίζει για το μέλλον του παιδιού του, όπως ακριβώς και ο πατέρας μας ο ουράνιος. Όταν λοιπόν ο Απόστολος Παύλος έμαθε το έργο που είχε κάνει ο Θεός στη ζωή του, στη ζωή των Κορινθίων που ήταν μέσα στην Εκκλησία, γιατί στην Εκκλησία δεν ερχόμαστε ούτε από ανθρώπινη πρόσκληση, ούτε από ανθρώπινη πρωτοβουλία δική μας, ούτε από ανθρώπινη εξυπνάδα. Στην Εκκλησία ερχόμαστε επειδή ακούσαμε ότι υπάρχει ο Χριστός που σώζει και εν τέλει ο Χριστός προσέθεται καθημέραν τους σωζωμένους στην Εκκλησία. Εάν επικαλεστούμε το όνομα του Χριστού και σωθούμε από τον Πατέρα μας τον ουράνιο, εκείνο το οποίο θα κάνει ο Χριστός να μας προσθέσει στην Εκκλησία Του. Να μας κάνει μέλη, όχι ανθρώπινης σύναξης, αλλά μέλη του σώματος του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν γνωρίζει το παρόν, το παρελθόν, το παρόν, αλλά πρέπει, καθώς γνωρίζει και το μέλλον, να προσευχηθεί να το φανερώσει ο Θεός. Και έχει σκοπό ο Απόστολος Παύλος. Γι' αυτό εξηγεί στους Εφεσίους ότι εσείς ήσασταν νεκροί για τις παραβάσεις σας και τις αμαρτίες σας και περπατούσατε κατά το πολίτευμα του κόσμου τούτου, σε αντίθεση με τους πιστούς ανθρώπους που περπατάνε, καθώς το πολίτευμά τους είναι εν της ουρανής, κατά το πολίτευμα του παντοδύναμου Θεού. Στον κόσμο όμως περπατούσατε κατά το πολίτευμα του κόσμου τούτου, κάτω από τις διαταγές του άρχοντα της εξουσίας του αέρα, που είναι το πνεύμα της πονηρίας, το οποίο ενεργεί σήμερον, αλλά μεταξύ των ιών της απειθίας. Δηλαδή στα παιδιά του Θεού δεν έχει καμία εξουσία. Ο κόσμος είναι χωρισμένος σε δύο, θα τολμούσα να πω, πνευματικά στρατόπεδα. Το ένα πνευματικό στρατόπεδο είναι ο κόσμος και βασιλιάς είναι ο διάβολος, ο άρχον του κόσμου τούτου. Όπου δια την απιστία των ανθρώπων τυφλώνει το νου, όχι τα μάτια, το νου, τον κάνει τον άνθρωπο φυτό για να μην μπορεί να καταλάβει το μεγαλείο του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Και υπάρχει και το στρατόπεδο του Θεού, που βασιλιάς είναι ο Ιησούς Χριστός, καθώς είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, σώμα της Εκκλησίας, σώμα του Χριστού είναι η Εκκλησία και αποτελείται από τα μέλη αλλήλων, κάθε έναν άνθρωπο ξεχωριστά, που είμαστε λίθοι ζώντες στην οικοδομή που κάνει ο Χριστός για να οικοδομήσει την Εκκλησία Του. Και τέλος, η δύναμη του σώματος του Χριστού, της Εκκλησίας, είναι ο παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας. Μέσα σε αυτά τα δύο στρατόπεδα υπάρχει, ανάμεσα σε αυτά τα δύο στρατόπεδα υπάρχει χάσμα μέγα. Στο ένα κυρίαρχος είναι ο διάβολος και στο άλλο κυρίαρχος είναι ο Ιησούς Χριστός. Αλλά όλοι μας ζούσαμε στο στρατόπεδο του διαβόλου, στο στρατόπεδο του κόσμου. Ο Θεός όμως, πλούσιος σε έλεος και δια την πολλήν αγάπη με την οποία μας αγάπησε, ενώ είμαστε νεκροί από τις αμαρτίες μας, και πάσα ανομία είναι αμαρτία, τι είναι αμαρτία? Ότι είναι παράβαση στο Λόγο του Θεού, πρώτον. Η αμαρτία δεν είναι μια όριστη, φιλολογική, ρητορική έκφραση. Οτιδήποτε είναι έξω από το Λόγο του Θεού, οτιδήποτε είναι άνομο, αυτό θεωρείται και αμαρτία ενώπιον του Θεού. Αλλά αμαρτία είναι και πάσα αδικία. Η οποιαδήποτε αδικία κάνει ο άνθρωπος στον συνάνθρωπό του, και αυτό λογίζεται ενώπιον του Θεού αμαρτία. Και η αμαρτία είναι ο θάνατος. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Νεκροί λοιπόν για τις αμαρτίες σας και για τα αμαρτήματά σας και τις παραβάσεις σας, ο Θεός τόσο πολύ σας αγάπησε που σας ζωοποίησε δια του Χριστού και μετά του Χριστού. Δια της
επικλήσεως του ονόματος του Χριστού και μέσα στην παρουσία του Χριστού. Και όχι μόνο σας ζωοποίησε, σας ανέστησε, αλλά και σας συνεκάθισε στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού, αποδεικνύοντας ο Θεός έτσι σε όλους τους επερχόμενους αιώνες τους πνευματικούς, όπως είπαμε, γιατί τα φυσικά όλα τα γήινα, τα υλικά θα καούνε, θα κατακαούνε και δεν θα υπάρξει τίποτα. Σας συνεκάθισε λοιπόν εν της επουρανής δια του Ιησού Χριστού για να φανερώσει σε όλους τους επερχόμενους αιώνες τι? Τον υπερβάλλοντα πλούτο της χάριτος αυτού. Διότι κατά χάριν είμεθα σε σωσμένη δια της πίστεως. Δεν σώζεται ο άνθρωπος από τα καλά του έργο, δεν μπορεί να σωθεί. Δεν μπορεί να σωθεί με καμία ενέργεια ή πράξη δική του. Ο μόνος τρόπος για να σωθεί και να ευλογηθεί στη ζωή αυτή ο άνθρωπος και να αποκτήσει αιώνια ζωή είναι ο μόνος τρόπος να πιστέψει στο Χριστό και να επικαλεστεί το όνομά του. Κύριε Ιησού, σώσε με. Και τότε έρχεται ο Θεός και αναγεννά εμάς εις ελπίδα ζώσα. Και μας χαρίζει κληρονομιά αμίαντο, αμάραντο, αιώνια, μέσα στην οποία θα ζούμε και θα βασιλεύουμε στους αιώνες των αιώνων. Αλλά εκείνο το οποίο θέλει να, σε εκείνο το σημείο στο οποίο θέλει να φτάσει ο Απόστολος Παύλος είναι το πώς θα ζούμε πια, το πώς θα περπατάμε. Όπως περπατήσαμε μέσα στις παραβάσεις μας και στις αμαρτίες μας κατά το πολίτευμα του κόσμου, κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος, του πνεύματος, το οποίο ενεργεί σήμερα στους της απειθίας, σαν η απειθής, σαν τέκνα οργής, ο Θεός θέλει, αφού αναγεννηθούμε και μας σώσει ο Θεός, που όπως είπαμε, μόνο δια της πίστεως σώζεται ο άνθρωπος όταν με πίστη επικαλεστεί το όνομα του Χριστού, όταν μας σώσει ο Θεός, τότε καθώς γινόμεθα νέο δημιούργημα, νέα κτίσεις, είπαμε τα παλαιά παρήλθον, τα αρχαία παρήλθον, τα καταστρέφει, τα θάβουμε με το βάφτισμα και δημιουργεί νέα κτίσεις, νέα τα πάντα. Αφού λοιπόν είμεθα νέο δημιούργημα εν Χριστώ Ιησού, μας έκαμε νέο δημιούργημα για να περπατήσουμε σε έργα αγαθά τα οποία ο Θεός προετοίμασε προ καταβολής κόσμου για τον καθέναν από μας. Δηλαδή, με απλά λόγια, ο Θεός έχει προσδιορίσει στον κάθε άνθρωπο από μας, από τη στιγμή που θα αναγεννηθούμε, θα επικαλεστούμε το όνομα του Χριστού, θα σωθούμε και ιδιαίτερα θα μας βαφτίσει και με Πνεύμα Άγιο, ώστε να είμαστε ναός του Πνεύματος του Αγίου, άρα ναός του Τριαδικού Θεού, έχει προσδιορίσει για μας μια καινούρια ζωή. Συγκεκριμένη, μια καινούρια πορεία, συγκεκριμένη, μια καινούρια αποστολή, συγκεκριμένη. Δεν την ξέρει κανείς. Ο Θεός την αποκαλύπτει σιγά σιγά. Θυμηθείτε τον Απόστολο Παύλο που είπε ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου 7 χρόνια μετά την αναγέννησή του και την πλήρωσή του με Πνεύμα Άγιο, χωρίσατε τώρα εις εμέ τον Βαρνάβα και τον Παύλο για το έργο το οποίο εγώ έχω προγραμματίσει προ καταβολής κόσμου για να υπηρετήσουνε. Καθώς τον έκανε Απόστολο των Εθνών. Μέχρι τότε κανένας δεν ήξερε τίποτα. Ούτε ο διάβολος. Γιατί το μέλλον δεν το ξέρει κανείς. Μόνο ο Θεός τα έχει στα χέρια του. Ούτε ο Παύλος, ούτε η Εκκλησία. Κανείς δεν ήξερε. Η Εκκλησία έλεγε υπήρχε ένας τιόκτης που τώρα ομολογεί Χριστόν εσταυρωμένο. Μέχρι που ήρθε η στιγμή που έκανε αποκάλυψη ο Θεός για το έργο, αλλά και πάλι όχι σε λεπτομέρειες. Αυτό λοιπόν ο Απόστολος Παύλος θέλει να τονίσει στην Εκκλησία των Εφεσίων, ότι έχει μία αποστολή για κάθε έναν ξεχωριστά από αυτούς, για κάθε οικογένεια ξεχωριστά, αλλά και για την τοπική αυτή Εκκλησία των Εφεσίων. Και είναι πολύ σοβαρό, γιατί αν δεν κατανοήσουμε
αυτά που ο Απόστολος Παύλος προσεύχεται, τότε κινδυνεύουμε να χάσουμε το δρόμο μας. Όπως έχασε το δρόμο της Εκκλησία των Εφεσίων. Η επιστολή αυτή γράφτηκε περίπου το 60-65 και γύρω στο 95, 30 χρόνια μετά, ο Θεός στέλνει μια καινούργια επιστολή στην Εκκλησία των Εφεσίων, δια του Ιησού Χριστού, λέγοντας «Την αγάπη σου την πρώτη την έχασες. Σε πολύ καλή εκκλησία, έχεις πολύ ωραία έργα, αλλά θα μετακινήσω τη λιχνία σου». Και έγινε. Και έγινε. Μετεκίνησε τη λιχνία της. Δεν υπάρχει Εκκλησία των Εφεσίων τώρα. Και ότι λέει ο Λόγος του Θεού γίνεται. Γιατί όμως. Αυτό φοβάται ο Παύλος. Γι' αυτό και όταν άκουσα το έργο το μεγάλο που έκανε σε εσάς ο Θεός, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν πάβομαι να προσεύχομαι για σας να σας δώσει ο Θεός πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εν επιγνώση αυτού, μέσα στην επίγνωση του θελήματος του Θεού, των σχεδίων του Θεού, της παρουσίας του Θεού. Γιατί αν δεν έχετε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, θα χάσετε το δρόμο σας. Αν δεν καταλάβετε ποιος σας κάλεσε, για ποιο λόγο σας κάλεσε και ποιος εργάζεται στη ζωή σας, δεν θα μπορέσετε να διατηρήσετε την αγάπη σας μέχρι το τέλος. Η αγάπη σας προς τον Κύριο θα σβήνει και θα κολλήσετε και δεν θα φτάσετε. Γι' αυτό προσεύχομαι όχι να γίνετε πιο έξυπνοι, αλλά ο Θεός να σας δώσει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, και εγώ θα τονίσω κάτι που είναι απόλυτο. Ετείτε, λέει ο Χριστός, και θέλει σας δοθεί. Εάν δεν ετείτε, δεν θα σας δίδετε τίποτα. Ετείτε. Αλλά τι να ετείτε? Κατά το θέλημα αυτού. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να ετούνται, να ζητάνε οι Εφέσιοι τώρα, στην κατάσταση της ευλογίας στην οποία τους έχει φέρει ο Θεός δια της πίστεώς τους στο Λόγο του Θεού, στο πρόσωπο του Χριστού και δια της αγάπης που έδειξαν σε όλους ανεξαιρέτως τους Αγίους, τους έφερε δηλαδή από αυτά τα δύο χαρακτηριστικά σε ένα πάρα πολύ υψηλό και καλό επίπεδο πνευματικό. Επειδή πιστέψαν στο Χριστό και στα λόγια του και αγαπάνε χωρίς εξαίρεση όλους τους Αγίους. Αλλά τώρα χρειάζονται κάτι πολύ σοβαρό. Πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως μέσα στην επίγνωση του Θεού. Γιατί αν δεν καταλάβουνε πού βρίσκονται, τι είναι, πού πηγαίνουν και πού θα φτάσουν, δεν θα μπορούν να δώσουν όλη την ψυχή τους, την καρδιά τους, τη διάνοιά τους, το νου τους, το σώμα τους, την ψυχή τους και το πνεύμα τους σε αυτόν που τους εκάλεσε. Θα είναι χριστιανούλιδες, όπως συνηθίζω να λέω σε εισαγωγικά. Γι' αυτό προσεύχεται ο Παύλος, σαν να λέει προσευχηθείτε κι εσείς, σαν να μας λέει ο Λόγος του Θεού προσευχηθείτε κι εσείς, γιατί είναι ανάγκη να καταλάβετε. Πρώτον, αφού φωτιστούν οι οφθαλμοί της καρδιάς σας, γιατί τον Χριστό δεν τον βλέπουμε με τα μάτια του σώματος, αλλά με τα μάτια της ψυχής. Γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού τι λέει? «Ιέ μου, φύλαξε την καρδία σου με τα πάσης φυλάξεως, διότι εκ ταύτης προέρχονται όλα οι εκβάσεις στη ζωή σου». Να φωτιστούν οι οφθαλμοί της καρδιάς σου για να ξέρεις τι ζητάς, τι θέλεις, τι επιδιώκεις, τι σε χαροποιεί και τι σε λυπεί, τι έχεις και τι δεν έχεις. Να φωτιστούν λοιπόν οι οφθαλμοί της καρδιάς σας για να γνωρίσετε πρώτον ποια είναι η ελπίδα της προσκλήσεώς σας. Η ελπίδα της προσκλήσεώς σας είναι να κάνετε λεφτά, είναι να παντρευτείτε, να κάνετε παιδιά, καλά όλα είναι αυτά. Η ελπίδα της προσκλήσεώς σας είναι να... τι είναι?
Δηλαδή, σε τι ελπίζετε στο Χριστό? Γιατί αν ελπίζετε μόνο στον κόσμο αυτό, είστε χειρότεροι των απίστων. Η ελπίδα της προσκλήσεώς μας είναι ότι ο Ιησούς Χριστός ανάλαβε τη ζωή μας κατά πάντα. Είναι αυτός που μας οδηγεί και πρέπει. Είναι αυτός που μας συντηρεί και πρέπει. Η ελπίδα της προσκλήσεώς μας είναι ότι η Θεία δύναμη σ' αυτού δώρησε σε μας τα πάντα, όχι μόνο προς ζωή, αλλά και προς ευσέβεια. Δια της επιγνώσεως του καλέσαντος ημάς δια της δόξης αυτού, δια του οποίου εδωρήθησαν εις ημάς. Να, ποια είναι η ελπίδα της προσκλήσεώς μας? Εμέγιστε και τίμιε επαγγελίε, μας δωρηθεί, μας έκανε δώρο ο Θεός, τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες, δια των οποίων γινόμεθα τώρα κοινωνή θείας φύσεως. Άρα μας προσκάλεσε ο Θεός, και αυτή είναι η ελπίδα μας. Το ξαναλέω, όχι να πάει καλά η ζωή μας εδώ. Γιατί αν ετούμεθα και ελπίζουμε στο Θεό μόνο για τη ζωή αυτή, είμαστε ελεηνότεροι των απίστων. Ο Θεός μας κάλεσε και μας έδωσε μια ελπίδα για τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες εις τους αιώνες των αιώνων. Ώστε από τώρα να είμαι θα κοινωνεί, τι θα πει κοινωνεί, ένα, θείας φύσεως, καθώς αποκάλυψε σε μας το μυστήριον το δικό του ο Θεός, να συγκεφαλαιώσει τα πάντα εν Χριστώ, να κάνει ένα μέσα στο Χριστό και τα εν της ουρανής και τα επί της γης. Δηλαδή είμαστε ουρανοπολίτες. Τελειώνουμε εδώ. Εγώ θα το ξαναπώ, το κοριτσάκι μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. 4-5 χρονών. Το αγκάλιασε, το «μ' αγαπάς, αγαπάω». Λέω, «εγώ θα σε παντρέψω, ε?» «Όχι», μου λέει. «Γιατί?» της λέω. «Γιατί ο Κύριος μου είπε, λίγες μέρες έχουμε ακόμη». «Α, κοριτσάκι, 4-5 χρονών». «Πώς το είπε?» Και μου είπε, τέλος πάντων. «Τώρα όμως εγώ, τι θέλω? Θέλω να έχω καλά γεράματα? Καλό είναι. Θέλω να έχω υγεία? Καλό είναι. Εκεί ελπίζω στο Θεό?» «Όχι. Η ελπίδα μου είναι ότι ο Θεός μου έχει δωρήσει τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες, και αν δεν το καταλάβω, ποτέ δεν θα φτάσω. Δεν θα φτάσω ποτέ. Θα μείνω στο δρόμο. Θα ξεκινήσω και θα τελειώσει η βενζίνη. Και δεν υπάρχει και βενζινάδικο δίπλα. Θα μείνω στο δρόμο». Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να μάθει. Γι' αυτό προσεύχεται ο Παύλος. Και σε ποιον προσεύχεται, ξέρετε? Στο Θεό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ούτε καν στον Πατέρα μας στον ουράνιο. Στον αιώνιο, στον παντοδύναμο Θεό, που μόνο Αυτός μπορεί να ενεργήσει μέσα στην καρδιά μου για να αποβάλει τις επιθυμίες της σαρκός, της καρδιάς και την αλαζονία του βίου. Και να με ελευθερώσει από άλλες ελπίδες και να με στερεώσει στην ελπίδα των μεγίστων και τελείων επαγγελιών, ώστε να είμαι εδώ στη γη κοινωνός θείας φύσεως, δηλαδή άνθρωπος του Θεού πραγματικά. Δεύτερον, ποιος είναι ο πλούτος της δόξης, της κληρονομιάς του Θεού εις τους Αγίους, καθώς όποιος εδέχθη τον Ιησού Χριστόν, σε αυτόν ο Θεός έδωκε εξουσία τώρα να γίνει τέκνο Θεού, δηλαδή κληρονόμος Θεού και συγκληρονόμος Ιησού Χριστού. Ποια είναι η κληρονομιά μας? Αν η κληρονομιά σου είναι ένα σπίτι, δύο σπίτια, ένα εργοστάσιο, μια βιομηχανία, πολύ μικρά. Και όχι μόνο αυτό, αλλά για να τα πάρεις πρέπει να περιμένεις να πεθάνουν. Κληρονομιά μας είναι, αδερφοί αγαπητοί, η Βασιλεία των Ουρανών.
που δεν θα είμαστε στη βασιλεία των ουρανών ο έσχατος. Μωρέ, μακάρι να με λέει, λένε οι άνθρωποι, κι ας είμαι ο έσχατος. Λέει ο Θεός όχι. Εάν είσαι, δεν θα είσαι ο έσχατος, θα είσαι βασιλιάς. Γιατί θα είσαι η γυναίκα του Χριστού. Θα είσαι η δόξα του Χριστού. Καθώς ο Χριστός είναι κεφαλή όλων των δυνάμεων. Να, ποια είναι η κληρονομιά σου? Όλη η βασιλεία του Θεού έχει δημιουργηθεί για να τη βασιλεύεις και να την κυβερνάς. Πόσο μικρά πια φαίνονται αυτά τα οποία με βασανίζουν εδώ? Γιατί αν δεν φανούν σε μένα με επίγνωση το πόσο μικρά και ασήμαντα είναι, δεν θα μπορέσω να φτάσω στο τέλος. Θα κυνηγάω τα μάταια και δεν θα τα φτάσω ποτέ. Αν όμως κυνηγάω τα αιώνια, και θα τα φτάσω και θα τα απολαύσω. Γιατί? Γιατί γίνεται σεισμός πνευματικός, ιδίως στις έσχατες ημέρες. Γιατί σαλεύονται όλα και μετατίθενται τα σαλευόμενα. Και είναι φοβερό. Βλέπεις την οικογένειά σου, λες τι ωραία οικογένεια, δόξα στο Θεό. Όμως σε λίγο θα γίνει σεισμός. Θα είναι από τα σάλευτα ή θα είναι από τα σαλευόμενα? Εσύ, εγώ, θα είσαι από τα σάλευτα ή θα είσαι από τα σαλευόμενα? Εάν ο Θεός μας δώσει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως να κατανοήσουμε την ελπίδα της προσκλήσεώς μας και την κληρονομιά μας, τότε εκ των πραγμάτων θα είμαστε από τα σάλευτα. Γιατί? Γιατί όπου είναι ο θησαυρός σας, ο θησαυρός μας είναι στον ουρανό. Εκεί είναι και η καρδιά μας. Ποιος είναι ο θησαυρός σου? Τα παιδιά μου, κάτω. Το σπίτι μου, ξανά κάτω. Η οικογένειά μου, ξανά κάτω. Ποιος είναι ο θησαυρός σου? Αιώνια ζωή, απάνω. Απάνω. Και αδελφοί αγαπητοί, τις έσχατες ιδίως ημέρες που πολλοί από μας δεν θα προλάβουμε τους κοιμηθέντας, γιατί αν προλάβουμε τους κοιμηθέντας, τελευταία στιγμή όποιος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού σώζεται. Αλλά πολλοί από μας δεν προλάβουμε τους κοιμηθέντας και θα ακουστεί η σάλπιγγα του Θεού και εν μια στιγμή ερυπεί οφθαλμού, το θνητό τούτο θα ενδυθεί αθανασία, το φθαρτό τούτο θα ενδυθεί αυθαρσία. Άραγε το δικό σου, το δικό μου θα είναι ανάμεσα σε αυτούς? Ή θα δω όλοι σας να φεύγετε και εγώ θα τραβάω τα μαλλιά μου κάτω? Γιατί? Γιατί δεν έχω καταλάβει ποια είναι η ελπίδα της προσκλήσεως και ποια είναι η κληρονομιά των Αγίων, πάντων των Αγίων στους ουρανούς. Και ένα τρίτο πολύ βασικό. Και το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως προς εμάς τους πιστεύοντας κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού. Πώς εργάζεται ο Θεός στη ζωή σου και πώς θέλει να συνεχίσει να εργάζεται ο Θεός στη ζωή σου? Με μία δύναμη που δεν υπάρχει μεγαλύτερη. Δεν είναι μόνο η δύναμη του παντοδυνάμου, αλλά είναι η μεγαλύτερη δύναμη στην οποία χρησιμοποίησε ποτέ ο παντοδύναμος για το έργο του, μεγαλύτερη ακόμη και από αυτήν που επίησε τον ουρανό και τη γη. Γιατί το να φτιάξει τον ουρανό και τη γη είπε λόγο. Το να φτιάξει εσένα έπρεπε να πεθάνει στο σταυρό του Γολγοθά ο Υιός του. Αυτό λοιπόν το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως με το οποίο ενήργησε ο Θεός, ώστε έναν άνθρωπο ο οποίος έγινε επικατάρατος πάνω στο σταυρό του Γολγοθά και απέθανε, πρώτον τον ανέστησε. Με ποια δύναμη? Την μεγαλύτερη δυνατή που έχει ο παντοδύναμος Θεός και με την οποία εργάζεται στον κάθε έναν από εμάς. Είναι φοβερό. Δεν λέει ο Θεός, με σένα θα κουνήσω το δαχτυλάκι μου.
Είναι πολύ μεγάλο έργο. Χρησιμοποιεί όλες τις δυνάμεις ο Θεός για τη σωτηρία μας. Δεν γίνεται να σωθούμε αν δεν χρησιμοποιήσει το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως με το οποίο ενήργησε, ώστε ανέστησε τον Χριστόν. Εκάθισε αυτόν εκ δεξιών έναν άνθρωπο. Τον κάθισε εκ δεξιών του στα επουράνια, εν μέσω αγγέλων, αχαγγέλων, χερουβίμ και σεραφείμ, όταν εισήγαγε τον πρωτότοκο, του λέει, είπε στους αγγέλους, κλείνατε γόνοι μπροστά του. Με αυτό το μέγεθος της δυνάμεως που τον εκάθισε εκ δεξιών αυτού εν της υπουρανής και τον έθεσε υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητος. Και τον έκαμε, του έδωσε όνομα, ονομαζόμενο πάνω από όλα και στον αιώνα αυτό και στο μέλλοντα. Και τον εκάθισε και του έδωσε πάσαν εξουσίαν στον ουρανό και στη γη και του έδωσε το υπερπάνω όνομα μπροστά στο οποίο θα κλείνει πάνω γόνοι επουρανίων και πηγίων και καταχθονίων και πάσα γλώσσα θα ονομάσει αυτόν Κύριον. Και ταυτόχρονα υπέταξε τα πάντα υπό τους πόδας του. Σκεφτείτε ποιες δυνάμεις χρησιμοποίησε για να υποτάξει το διάβολο και τους αγγέλους του, όλες τις καταχθόνιες δυνάμεις κάτω από τα πόδια του αρνίου του εσφαγμένου. Με αυτή τη δύναμη εργάζεται για τη σωτηρία σου και την ευλογία σου, εάν το θελήσεις. Και υπέταξε τα πάντα υπό τους πόδας του και όταν εργάζεται για να υποτάξει τα πάντα υπό τους πόδας του, τον έκαμε αυτόν κεφαλήν πάντων, υπεράνω πάντων στην Εκκλησία. Η Εκκλησία έχει την υπερπάσαν εξουσία. Δεν υπάρχει άλλη εξουσία δοσμένη από το Θεό στη γη, ημί στην Εκκλησία δια του Ιησού Χριστού. Γιατί κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Εφόσον ο Χριστός, στον Χριστό έδωσε το υπερπάνω όνομα, έδωσε εξουσία πάνω σε όλους και τον εκάθισε στα δεξιά του θρόνου του βασιλιά και είναι η κεφαλή της Εκκλησίας και είναι η κεφαλή μας, δικαιολογημένα η Εκκλησία είναι το πλήρωμα του τα πάντα εν πάση πληρούντος. Το τέλειο, το αποάβγασμα της δόξης του Πατρός είναι ο Χριστός και δια του Χριστού η Εκκλησία. Εάν λοιπόν αδελφοί κατανοήσουμε, αλλά χρειάζεται να προσευχηθούμε και σας παρακαλώ μην το ξεχάσουμε αυτό. Έχουμε πολλά αιτήματα, αλλά το σημαντικότερο αίτημα και όταν το συνειδητοποιήσεις, το καταλάβεις και το εξητήσεις, τότε θα αρχίσεις να βλέπεις τη διαφθορά. Τη διαφορά λίγο-λίγο, αλλά αυξανόμενη. Τότε θα περπατάς από δόξα σε δόξα, αν ζητήσεις από το Θεό. Και μας παρακαλεί ο Θεός, θα έλεγα, σαν να μας παρακαλεί ο Θεός, σας παρακαλώ εγώ. Μην ξεχάσετε να ζητήσετε, να σας δώσει, να ζητήσουμε, να μας δίνει ο Θεός πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εν επιγνώση αυτού. Μέσα από την αυτά μόνο ο Θεός τα ξέρει. Μόνο ο Θεός. Αυτά τα πράγματα δεν τα ξέρει κανένας άλλος. Την ελπίδα της προσκλήσεώς μας, την κληρονομιά μας, το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως που εργάζεται ο Θεός σε εμάς. Μόνο ο Θεός τα ξέρει. Και τα αποκαλύπτει σε όσους θα ζητήσουμε. Αλλά και τώρα τα μάθαμε. Δεν μας έχει αποκαλυφθεί. Άλλο τα ακούσαμε, άλλο το καταλάβαμε και άλλο το μάθαμε με επίγνωση. Για να το μάθεις με επίγνωση πρέπει σήμερα το βράδυ και πολλά βράδια. Γιατί λέει δεν πάβομαι να προσεύχομαι, δεν προσευχήθηκε μια φορά και τέλειωσε. Δεν πάβομαι, δεν σταματάω να προσεύχομαι να σας δίνει ο Θεός πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εν επιγνώση αυτού. Στην επίγνωση αυτού, δηλαδή να μάθετε αυτά που ξέρει ο Θεός. Να σας οδηγήσει το Πνεύμα το Άγιο, Πνεύμα Σοφίας και Αποκαλύψεως στα βάθη του Θεού, για να καταλάβετε
το μέγεθος, το μεγαλείο των σχεδίων του Θεού. Και τότε, αυτό είναι και ο αντικειμενικός στόχος, σκοπός του Παύλου, και τότε θα μπορείτε να περπατάτε στο δρόμο που ο Θεός έχει ετοιμάσει στον κάθε έναν από εσάς, εκπληρώνοντας και εκτελώντας όλα τα έργα μηδενός εξερουμένου, τα οποία ο Θεός προετοίμασε προκαταβολής κόσμου για τον κάθε έναν από εσάς. Και τότε θα είσαστε πραγματικά οικονόμοι και της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Μα τι σημαίνει αυτό? Και μόνο ο Θεός μπορεί να μας αποκαλύψει, αλλά και οικονόμοι όλων των μυστηρίων του Θεού. Τι σημαίνει οικονόμοι? Διαχειριστές. Θα μπορείτε δηλαδή να διαχειρίζεστε. Πώς όλοι παίρνουμε ένα μισθό, μια σύνταξη, και λες τώρα πρέπει με αυτή τη σύνταξη να κάνω, να τα κάνω όλα. Και αρχίζεις και κάνεις σχέδια, διαχειρίζεσαι αυτό εκεί, αυτό εκεί, αυτό. Λέμε, τα κόψω από εδώ, να βάλω εκεί. Κάνουμε μια διαχείριση. Πρώτον στα οικονομικά μας, ύστερον στον εαυτό μας. Ύστερα στην οικογένειά μας, στα παιδιά μας. Πρέπει να διαχειριστούμε τα παιδιά μας. Πρέπει να διαχειριζόμαστε τους αδελφούς μας. Πρέπει να διαχειριζόμαστε οτιδήποτε υπάρχει δίπλα μας. Σε άλλον έτσι, σε άλλον έτσι, σε άλλον διαφορετικά. Μπορεί, δεν είναι ένα κιλό πατάτες και τέλειωσε. Κάθε ένας άνθρωπος, κάθε ένα γεγονός, κάθε ένα χαρακτηριστικό μέσα στη ζωή μας έχει διαφορετικό τρόπο διαχείρισης, και αν δεν έχουμε αυτή τη σοφία να το διαχειριζόμαστε, θα αποτύχουμε. Πρέπει να διαχειριζόμαστε την υγεία μας. Δεν μπορείς να τρως κάθε μέρα σάμαλι και να ζήσεις. Θα πεθάνεις. Δεν μπορείς να πεις δεν τρώω για να κάνω δίαιτα να δυνατήσω, θα πεθάνεις. Και αν αυτά τα διαχειριζόμαστε, πόσο μάλλον την πολύμορφη χάρη του Θεού που μας δόθηκε. Πρέπει να τη διαχειριζόμαστε κατάλληλα. Και τα σχέδια του Θεού, τα μυστήρια του Θεού, τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, πρέπει να τα διαχειριζόμαστε, αφού όμως πρώτα μας τα αποκαλύψει ο Θεός με πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Και τότε θα είμαστε αληθινά άνθρωποι του Θεού, θα είμαστε πραγματικά δούλοι του Θεού, θα είμαστε πραγματικά εκκλησία του Χριστού. Γι' αυτό αδερφοί, μην ξεχάσουμε σήμερα, αν θέλουμε να γίνουμε καλοί διαχειριστές, αν θέλουμε να έχουμε επιστήμη κυβερνήσεως, να ζητήσουμε από το Θεό πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, γιατί το χρειαζόμαστε ώστε να γίνουμε κοινωνή θείας φύσεως, και όχι σαν τους Εφεσίους που σε 30 χρόνια ξέπεσαν, έχασαν την πρώτη αγάπη. Και ο Κύριος, παρόλο που τους προετοίμασε, που τους προειδοποίησε, μετακίνησε τη λιχνία τους. Δεν θέλουμε να μετακινηθεί η λιχνία μας. Θέλουμε να αυξάνει, να λάμπει όλο και πιο πολύ, για να είμαστε έτοιμοι εκείνη την ημέρα για την αρπαγή της Εκκλησίας. Να θυμόμαστε λοιπόν. Μην ξεχνάμε στην προσευχή μας. Θεέ μου, σε παρακαλώ, χάρισέ μου, δώρισέ μου πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωσήν σου. Αμήν. Αδερφοί, είναι φοβερή προσευχή, γι' αυτό όσο μπορώ πιο δυνατά σας το φωνάζω, σαν να μας το φωνάζει ο Θεός.